Διαστάσεις ανυπολόγιστες λαμβάνει το σκάνδαλο με τους ελέγχους εκπομπής ρήπων στα οχήματα της Volkswagen. Το πλήγμα κατά τον κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι σημαντικό. Την απάτη αποκάλυψη η Αμερικανική Αρχή Προστασίας Περιβάλλοντος. Στο ίδιο συμπέρασμα όμως καταλήγουν και άλλοι ειδικοί. Η EPA κατηγορεί τη Volkswagen πως είχε τοποθετήσει ένα λογισμικό στους πετρελαιοκινητήρες, το οποίο παραποιούσε τα στοιχεία για τις εκπομπές ρήπων και επέτρεπε στα αυτοκίνητα της εταιρείας να περνούν τους ελέγχους σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και όχι μόνο. Παράλληλα, οι εκπομπές αερίων ρήπων ήταν πολύ μεγαλύτερες από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Τα οξύδια του αζότου ευθύνονται για την εμφάνιση άσθηματος και άλλων προβλημάτων υγείας. Συνδέονται επίσης με το νέφος και την όξινη βροχή. Η απάτη αποκαλύφθηκε χάρη στην επιμονή της ΜΚΟ Διεθνές Συμβούλιο για Καθαρές Μεταφορές. Γνωρίζαμε και από τις δικές μας δοκιμές πως τα επίπεδα εκπομπής αερίων ρήπων ήταν πολύ υψηλά στην Ευρώπη. Είπαμε λοιπόν να ελέγξουμε κάποια από τα οχήματα αυτά για να δούμε αν πληρούν τις προδιαγραφές, όχι μόνο στις δοκιμές, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η μη κυβερνητική οργάνωση συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο West Virginia. Τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν αφοπλιστικά. Σε πραγματικές συνθήκες, τα επίπεδα εκπομπής αερίων ρήπων είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα που είχαν πιστοποιήσει οι κατασκευαστές και είχαν υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές. Έχουμε δει τεράστιες αποκλίσεις. Για παράδειγμα, σε ένα όχημα τα επίπεδα ήταν ακόμα και 35 φορές υψηλότερα και σε ένα άλλο ακόμα και 20 φορές υψηλότερα. Το λογισμικό λειτουργούσε κατά τη διάρκεια των δοκιμών για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της EPA. Σε κανονικές συνθήκες οδήγησης όμως δεν λειτουργούσε, έτσι ώστε ο κινητήρας να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Γνώριζαν τα σημεία ταχύτητας και όχι μόνο στα οποία θα δοκιμαζόταν ο κινητήρας και το όχημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης. Γνωρίζουν τα βασικά ζητήματα στα οποία θα ελεγχθούν πριν τον έλεγχο. Είτε σε πραγματικές συνθήκες, είτε στις δοκιμές, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οδηγού. Τα στοιχεία των ερευνών παραδόθηκαν στις αρχές τον Μάιο του 2014. Μόνο όμως με την προοπτική της αναστολής της περιβαλλοντικής πιστοποίησης, η εταιρεία παραδέχθηκε την εγκατάσταση του επίμαχου λογισμικού.